Βεβαίως. Καλημέρα κύριε Τζαμανή, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Χαρά δική μας. Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα η διεκδίκηση αυτής της θέσης, κύριε Νανόπουλε? Είναι πολύ σημαντικό να αναλάβει κάποιος Έλληνας τη θέση αυτή, σωστά? Ναι, κοιτάξτε, το ΣΕΝ είναι ένας μεγάλος οργανισμός, έχει 20 μέλη κράτη και συνήθως μέχρι τώρα ήταν από μεγάλα κράτη που έβγαινε κάποιος διευθυντής για πολλούς λόγους. Τώρα αυτή τη φορά θα γίνει μια προσπάθεια να έρθει από μια μικρότερη χώρα και η Ελλάδα θεώρησε σκόπιμο ή ξέρω εγώ, είχα την τιμή να με θεωρήσει ότι μπορώ να γίνω υποψήφιος για αυτή τη θέση και αποφασίσουμε τελικά να προχωρήσουμε σε αυτή την υποψηφιότητα. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Τέλος του χρόνου θα ξέρουμε αν τελικό στάσαστε εσείς. Προς το τέλος του χρόνου. Τέλος λίγο του νωρίτερα χρόνου. Βέβαια, αλλά η τελική, αν θέλετε, υπογραφή και τα σφραγίδες θα πέσουν στο τέλος του χρόνου. Ναι. Ευχόμαστε τα καλύτερα πραγματικά ολόψυχα, κύριε Νανόπουλε. Είναι εξάλλου πολύ γνωστό το έργο σας και κάνετε περήφανος όλους τους Έλληνες. Θα σας ρωτήσω όμως τι γίνεται τώρα στο ΣΕΡΝ. Τι δουλειά κάνουν οι επιστήμονες εκεί? Αυτή τη στιγμή όπως μιλάμε, καταρχάς ο λόγος που είμαι εδώ πέρα επειδή είμαι εθνικός εκπρόσωπος Ελλάδος στο ΣΕΝ και έχουμε αυτή τη βδομάδα τώρα, είναι το λεγόμενο ΣΕΝ Council που αποφασίζουμε διάφορα πράγματα για τις εξελίξεις στο ΣΕΝ. Τώρα, αυτή τη στιγμή ο μεγάλος επιταχυντής, αυτό που λέμε το Large Hadron Collider, ο μεγάλος αδρονικός επιταχυντής, είναι κλειστός, έχει κλείσει για service που θα λέμε, ναι. Έτσι, και θα ανοίξει περίπου γύρω στο Φεβρουάριο με Μάρτιο του 2015 και σε διπλάσια ενέργεια από ό,τι ήταν μέχρι τώρα, που σημαίνει ότι θα περιμένουμε να δούμε αρκετά καινούργια πράγματα. Τελειώσαμε δηλαδή με την ιστορία εντός αγωγικών του Higgs. Αυτό βρέθηκε εκεί που έπρεπε να βρεθεί. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, αλλά αυτό άνοιξε, έκλεισε ένα βιβλίο, αν θέλετε, να ανοίγει και ένα άλλο βιβλίο τώρα, μια ολόκληρη ιστορία, η οποία συνδέεται με την ανακάλυψη του Higgs. Να σας ρωτήσω τώρα με την ανακάλυψη του Higgs. Επιβεβαιωθήκατε? Ναι. Και κατά κάποιο τρόπο. Και ναι. Τι καινούριο φέρνει τώρα αυτή η επιβεβαίωση στη ζωή όλων μας και στο ναι. μέλλον και στην καθημερινότητά μας? Γιατί πια έχει και πρακτική εφαρμογή κάθε επιστημονική ανακάλυψη. Κοιτάξτε, το σωματίδιο του Higgs ήταν κάτι on UCANEF που λέμε. Έτσι. Δηλαδή, αν αυτό το σωματίδιο ήταν εκεί πέρα, τότε είχαμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον δρόμο που είχαμε τραβήξει τα τελευταία 50 χρόνια. Τώρα, η ανακάλυψή του εκεί μας έδωσε μια ακόμη επιβεβαίωση ότι αυτό που έχουμε, η εικόνα που έχουμε του κόσμου, που έχουμε προτείνει τα τελευταία 100 χρόνια, αν θέλετε, τα βάζω όλα μαζί, ναι. είναι εντός εισαγωγικών μια σωστή εικόνα. Που σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι έχουμε φτάσει τώρα σε ένα σημείο στην επιστήμη, να μπορούμε να δώσουμε μια επιστημονική εξήγηση, καθαρά επιστημονική, στηριγμένη σε πειραματικά δεδομένα, από την αρχή πώς εμφανίστηκε το σύμπαν, πώς εξελίχθηκε, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Έτσι. Αυτό είναι, νομίζω. Υπάρχει μεγαλύτερο ερώτημα στο ανθρώπινο νου από αυτό το πράγμα? Δεν νομίζω ότι υπάρχει, έτσι. Τώρα, επειδή με ρωτήσατε για. Και μπορείτε να τα απαντήσετε, δηλαδή, κύριε Νανόπουλε. Ορίστε. Και μπορείτε να τα απαντήσετε. Ναι, να τα απαντήσουμε. Με αυτό μιλάω τώρα, έτσι. Και αυτό που ήθελα να σας... Αυτό δεν θα φέρει. Αυτό δεν. Καταρχάς. Τους πιστούς. Δεν τους φέρνει πια απέναντί σας. Ακούστε, η απάντηση εμείς... του ποιος δημιούργησε το σύμπαν και πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν. Τώρα, σε αυτό, αυτό φαίνεται ένα θέμα εδώ. Εμείς οι επιστήμονες λέμε τα πράγματα έχουν έτσι. Τώρα, ο καθένας από εκεί, εγώ σας το λέω αυτό εσάς. Εσείς μου λέτε, εγώ τα, αφού είναι πειραματικά δεδομένα, τα πιστεύω. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι αλλιώς, ας πούμε ότι είναι έτσι. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, εσείς μου να πείτε ότι εγώ έχω μια εσωτερική ανάγκη να πιστεύω. Τότε δεν μπορώ εγώ να έρθω να σας πω να μην πιστεύετε. Καταλάβατε, να πω. Δεν υπάρχει αναγκαστική αυτή την. Τώρα. Από εκεί και πέρα ο καθένας, εγώ πιστεύω ότι πρέπει όλοι οι άνθρωποι σε κάποιο επίπεδο να μπορέσουν να καταλάβουν, δεν θα γίνουν επιστήμονες, αλλά να καταλάβουν η καινούργια αυτή γνώση, την οποία την κυνηγάμε, θα έλεγα, 10.000 χρόνια τώρα, έτσι, γιατί αυτό φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο που ήθελε να φτάσει ο Ηράκλητος, ο Δημόκλητος, έτσι, όλοι αυτοί οι μεγάλοι που ξεκινήσαν αυτή την ιστορία από το 600 π.Χ. φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις στηριγμένες σε πειραματικά δεδομένα. Και νομίζω αυτό είναι. Ας αφήσουμε όλες τις εφαρμογές που έχουν, που βγάζουν σαν παράπλευρες, αν θέλετε, ανακαλύψεις κτλ. Αυτό δεν θα πάω εκεί. Θα πω και μόνο ότι την ανακούφιση που πρέπει να αισθάνεται ένας άνθρωπος ότι κατά κάποιο τρόπο αρχίζει και καταλαβαίνει τη θέση του σε αυτό το σύμπαν και το τι
γίνεται και που πάει, νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, αν θέλετε, ιστορική ικανοποίηση από αυτό το πράγμα. Και το επόμενο ερώτημά σας, σε τι θα δουλέψετε στη συνέχεια, μας είπατε, στο ΣΕΡ. Κοιτάτε, αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να περιμένουμε να δούμε μια καινούργια μορφή ύλη, αυτό που λέμε, λέει, πολλοί από εμάς εννοώ, προφανώς, δεν είναι όλοι, περιμένουμε να δούμε αυτό που λέμε υπερσυμμετρική ύλη, δηλαδή είναι μια καινούργια ύλη που δεν έχει καμία σχέση από πού είσαστε φτιαγμένοι εσείς, εγώ και όλη και η περιοχή μας εδώ πέρα. Είναι μια τελείως καινούργια μορφή ύλη και η οποία κατά κάποιο τρόπο είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με το σωματίδιο του Higgs. Και αφού βρέθηκε το σωματίδιο του Higgs, πρέπει τώρα να είναι μαζί αυτά τα συμπαρομαρτούντα φαινόμενα, αν θέλετε. Και αν καταλήξετε και σε αυτό, σε όσα χρόνια σας πάρει, μετά τι δρόμος ανοίγετε δηλαδή, τι συμπέρασμα θα σας οδηγήσει να βγάλετε? Κοιτάξτε, αν πάει έτσι, τότε πραγματικά, δεν ξέρω αν θα το δώσει δική μου το χρόνο ζωής, αλλά πραγματικά θα έχουμε μια ενοποιημένη θεωρία που λέμε, που θα μπορούμε από εδώ και πέρα να λέμε ότι έτσι έγινε ο κόσμος, έτσι έγινε το σύμπαν, έτσι δηλαδή προήχθε το σύμπαν, εξελίσσεται και πηγαίνει προς τα εκεί που πηγαίνει. Δηλαδή θα έχουμε μια τελική εικόνα του κόσμου, ο οποίος είμαι σίγουρος θα γίνουν αλλαγές στον δρόμο, αλλά παρόλα αυτά, αν θέλετε, το πλαίσιο, το γενικό για αυτή την ιστορία, νομίζω ότι ήδη έχει τεθεί. Δηλαδή, ξέρετε, είναι πως είδε ο Μωυσής και τους είπε, κοιτάτε την, πηγαίνετε στα Ιεροσόλυμα, τι ήταν εκεί πέρα τότε, ας πούμε, το λοιπά, από το βουνό, δηλαδή το βλέπουμε το πλαίσιο που πηγαίνει, καταλάβατε. Μάλιστα. Αυτή είναι η χάρη μας που έχουμε. Πείτε μου κάτι, γίνονται τρομερές ανακαλύψεις καθημερινά, δηλαδή οι επιστήμονες έχετε τρελή ατζέντα και καταλήγετε σε ανακαλύψεις που στο παρελθόν δεν τις είχαμε με τέτοιο ρυθμό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σωστά τα λέτε. Πολύ σωστά. Τι νιώθετε τη χαρά κάθε φορά που ανακαλύπτετε κάτι, βάζετε ένα στόχο, δουλεύετε προς τα εκεί, κάθε φορά που φτάνετε σε αυτό που είχατε αρχικά στο μυαλό σας, τι νιώθετε τη χαρά, ή έχει είναι γίνει μεγάλη, πια. Είναι μεγάλη κοντυπήση. Δεν είναι, κοιτάτε, ούτε τα βραβεία είναι η χαρά. Ούτε η τηλεόραση είναι η χαρά, ούτε οτιδήποτε είναι η χαρά, ούτε η αναγνώριση. Η χαρά είναι η στιγμή εκείνη που ανακαλύπτεις κάτι που το ξέρεις μόνο εσύ, έστω και η ομάδα σου, και δεν το ξέρει κανένας άλλος και ξέρεις ότι είναι σωστό. Ξέρετε, αυτό φαίνεται το πράγμα. Τέτοια χαρά νομίζω ότι πολύ λίγοι άνθρωποι, αν δεν είναι μέσα σε αυτό. Γενικά μιλάω για την επιστήμη, δεν μιλάω μόνο για τη δικιά μου την έρευνα. Αυτή δηλαδή η χαρά είναι, νομίζω, ξεπερνάει οτιδήποτε άλλο πράγμα. Έτσι, νομίζω. Θεωρείστε ένα από τα πιο διακεκριμένα μυαλά παγκοσμίως. Είσαστε ανάμεσα στα Νόμπελ. Έχετε επιτεύγματα που έχουν γραφτεί διεθνώς τα καλύτερα επιστημονικά συγγράμματα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για σας, κύριε Νανόπουλε? Ευχαριστώ πολύ για αυτά που λέτε τώρα, αλλά τέλος πάντων με κάνετε δεν και τα λέω εγώ, τα λέει όλος ο κόσμος. Δεν είναι. Ακούστε να δείτε, ο τρόπος που γίνεται αυτό το πράγμα είναι, το μόνο που μπορώ να πω με επηρεάζει από όλα αυτά είναι όχι ανακαλύψεις δικές μου, ανακαλύψεις που γίνεται, ότι μου έχει δώσει μια εικόνα κόσμου, αν θέλετε, μια συνείδηση κόσμου, αυτή που σας περιέγραψα προηγουμένως, έτσι, δηλαδή με την έννοια ότι ξέρουμε, νομίζω εντός εισαγωγικών, πώς προήρθε το σύμπαν. Δηλαδή αυτή είναι η ικανοποίηση μεγάλη που νιώθω μέσα μου. Εντάξει. Και αυτό βέβαια, θα το πω και αυτό, δεν πρέπει να μένει μόνο σαν μια ομάδα, ξέρετε, που κάθονται εκεί πέρα και κάνουν κάτι τρελή και κάνουν κάτι τρελά πράγματα. Αυτό πρέπει σε κάποια στιγμή θα περάσει στον κόσμο. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι ο διαφωτισμός που άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητος δεν έγινε ξαφνικά, δεν εμφανίστηκε ο Βολτέρος και ο Ντιντερό και ο Ντ'Αλμπέρ και τα λοιπά και ο Λοκ από την Αγγλία, από τη Σκωτία. Εμφανίστηκε και μετά από τις ανακαλύψεις που είχε κάνει ο Γαλιλαίος, που είχε κάνει ο Κοπέρνικος, που έκανε ο Νιούτον, ο Νεύτωνας, έτσι. Δηλαδή, όλα αυτά συνεπάγονται κάτι άλλα πράγματα. Και αυτό παίρνει καιρό. Γιατί εσείς θα μου πείτε τώρα, καλά, τώρα αυτά πώς θα περάσει τον κόσμο? Θα περάσει καιρό.